Κώστα Ιωαννίδη να μα δώσει τα φώτα του και τι εκτιμήσει του και τι πληροφορίε του για τη σημερινή προτελευταία εργάσιμη τη τρίτη εβδομάδα του 2023, τη 14η εργάσιμη, τη 13η εργάσιμη του 2023. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Νέστη μου, καλημέρα σε όλους και σε όλες όσοι παρακολουθούν αυτό το κομμάτι της Ναυτεμπορικής TV. Σήμερα εκείνο που κυριαρχεί, να το πούμε έτσι, είναι η έκπληξη για το πόσες, πόσο μισό τρισεκατομμύριο έχουν αγοράσει κρατικό χρέος ε, οι διαχειριστές ε, ε, κεφαλαίων των μεγάλων επενδυτικών οίκων. Που σημαίνει ότι μετά τη χασούρα που προέκυψε από πέρσι σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, στις αγορές σταθερού εισοδήματος, υπάρχει υπεποίθηση φέτος πως αυτές θα μπορέσουν να δώσουν το ζητούμενο, δηλαδή κέρδη στις επενδυτικές τράπεζες που όπως είδαμε πρόσφατα κάποιες τα κατάφεραν και κάποιες πραγματικά έπαθαν μεγάλες ζημιές γιατί δεν κατάφεραν να ενισχύσουν, να παρουσιάσουν κερδοφορία. Έτσι λοιπόν ε, τούτη την ώρα κυρίως ε, το, τον πρώτο λόγο τον έχουν οι, οι των ευρωπαϊκών χωρών δηλαδή τα ομόλογα του ευρώ είναι αυτά τα οποία είναι στην προτίμηση, να το πούμε έτσι, των θεσμικών ανά τον κόσμο. Mm -hmm. Βεβαίως αυτό αλλάζει σε ένα μεγάλο βαθμό τη διάθεση έναντι των μετοχικών αξιών. Δηλαδή όταν τα κεφάλαια στρέφονται με τα ποιτάσιος που λέμε στα ομόλογα, τότε τραβιούνται από τα χρηματιστήρια. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής ακριβώς της στροφής νομίζω ότι απεικονίζεται στις μεταβολές των διεθνών δικτών από χτες, την Τετάρτη δηλαδή. Ωραία. Και βεβαίως, ακριβώς, εξηγείς... ακριβώς... Με ωραία, με ωραία ανακλαστικά ε, το σύστημά μα. Ε, ε, την... Δεν το οι καλύτεροι έχουν επιλεγεί. Είναι γνωστό το πιστεύω, αυτό. Πιστεύω. Με πρώτο πιστεύω. εσένα, εννοείται τώρα, δεν το. Να, ρε, καλά, πέραστημα. ναι, καλά. <laughs> Τέλο <laughs> πάντων, λοιπόν, <laughs> <laughs> αυτό που, που μπορώ να πω εγώ είναι ότι υπάρχει μια σημαντική πτώση για τον SP 500 που ήταν σφραγίδα. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι τέτοια ημερήσια πτώση δεν έχει ξανασυμβεί μέσα στο, στην τρέχουσα χρονιά και ήταν και μια ειδοποίηση λοιπόν για να συμμαζέψουν οι αισιόδοξοι τις προσδοκίες τους. Απόδειξη, έχουμε την, σε αυτή την κάρτα απώλειες όπως βλέπετε για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείχτες, δηλαδή έχασε και ο ο Φούτσα 100 στο Λονδίνο έχασε και ο Ντάξ. Ναι. Ε, ο, οριακά ήταν τα κέρδη του κακομύρη του Γάλλου στο 0,9. Mm -hmm. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία και το οποίο νομίζω ότι θα, θα μετρήσει σήμερα είναι ότι ανοίξανε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ε, ε, και, όχι, νομίζω ακόμα δεν ανοίξαν, αλλά ετοιμάζονται ανοίξει να ανοίξουν. Έχει ανοίξει μόνο η Μόσχα, έχει ανοίξει η Τουρκία και το Σαουδική Αραβία. Από Μπράβο. Τώρα. Ναι, 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 αυτά τα από εδώ. Ναι. Αλλά ετοιμάζονται να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με σημαντικέ απώλειε, με βάση τουλάχιστον την εικόνα ναι. που αποτυπώνουν τα συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωση, τα οποία έχω τη χαρά να βλέπω μέσα από το μέσα από τον πίνακα τον, του Bloomberg, που τον έχω γυρισμένο στα futures. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι κάπως βαρύ το κλίμα γενικότερα σήμερα για τις μετοχικές 20. αξίες. τι τώρα το κλίμα, τι είναι αυτό αυτοπιστεύεις που έτσι μπαίνει ως αγκάθι και Να σου πω λοιπόν. διαλύει τώρα τη... Ναι. Ναι. Ενώ πιστεύανε οι περισσότεροι, όπως είπαμε προχτές και χτες, πως θα είναι η ομαλή η προσγείωση από την πολιτική της σύσφυξης. Τα δεδομένα από την χθεσινή ημέρα όσον αφορά τις λιανικές πωλήσει, αλλά και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την κατανάλωση και την ανάπτυξη δείχνουν πως μάλλον η ύφεση θα σφραγίσει τις κινήσεις των οικονομιών, των μεγάλων οικονομιών, των αναπτυγμένων οικονομιών. Ενώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι Ευρωπαίοι καμάρωναν και έλεγαν... ότι μάλλον εμείς δεν θα την πατήσουμε. Αυτή την ώρα, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι... πως μέσα στις αναποδοστροφές που έχουν οι διαθέσεις των επαγγελματιών... οι οποίοι δεν ξέρουν κατά βάση τι τους γίνεται... μέσα σε αυτό λοιπόν το, το κλίμα... αρχίζουν πάλι να πιστεύουν ότι η ύφεση θα έρθει... και θα είναι αρκετά σοβαρή. Ναι. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο έχουν αρχίσει και λένε πίσω στην, από, τα, από τις μετοχικές αξίες, γιατί η ύφεση τι θα κάνει. Θα ροκανίσει την κερδοφορία. Σωστά. Εν τω μεταξύ, μαζί με το ροκάνισμα της κερδοφορίας, υπολογίσουμε τις διαφορές των νομισμάτων, που αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνα νευρικές. Mm -hmm. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε... Η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων των Αμερικανικών πια είναι στο 3,4, mm -hmm. να το πούμε έτσι. Mm -hmm. Αυτό όμως τι σημαίνει, Σημαίνει ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι τα ομόλογα θα δώσουν κέρδη, αλλά οι, οι μετοχικές αξίες δεν θα δώσουν και άρα φεύγουμε από τι μετοχέ. Να το δούμε άλλωστε αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε αυτό. Ωραία, να πάμε και πρώτα στη... στην Ασία. Η επόμενη κάρτα νομίζω. Ακριβώ. Είναι... Να το δούμε, Έτσι, στις ασιατικές 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 να Ασία. Να μα δώσει που... και την εικόνα, το σχόλιο σου για τι ασιατικέ αγορέ. Ναι, αυτέ έχουν πια κουράσει. Δηλαδή, ο Νικέη θυμόμαστε ότι κάθε μέρα αλλάζει πρόσημο Φωστά. και πάντα παρουσιάζει και μια μεταβολή σοβαρή. Ναι. Δεν είναι, ξέρω 0,2 συν πλήν 0,1 και τα λοιπά. Ναι. Είναι ένα ακόμα κάτι απάνω, ένα ακόμα κάτι κάτω. Σωστά. Και γιατί, γιατί απλούστατα πιστεύουν πως τελικά η τράπεζα της Ιαπωνίας θα, επιστρέψει, θα επιτρέψει να πάνε τα επιτόκια στο 0,5% και μαζί και οι αποδόσεις των ομολόγων. Αλλά παράλληλα ο κύριος Κουρόντα μάλλον φεύγει και κάποιοι θεωρούν ότι η αποχώρησή του μετά από λίγο θα αλλάξει την πολιτική ε, της ε, Ιαπωνικής Κεντρικής Τράπεζας δίνοντας ευκαιρία και εκεί να υπάρξει σημαντική κερδοσκοπία στα ομόλογα. Έτσι, το κεντρικό θέμα, α, Ανέστη, θα λέγαμε ότι είναι τα ομόλογα. Τα ομόλογα αυτή... Που μπορούμε τώρα και... να περάσουμε στην κάρτα, θα μας δώσουν οι καλοί συνάδελφοι και σα ακούμε, Κώστα. Να το. Λοιπόν, 3,37%. Το, το, το επιτόκιο, η, η απόδοση, να το πούμε έτσι, των Αμερικανικών ομολόγων σημαίνει ότι κάποιοι αγόρασαν πολύ μετεπιτάσεω. Yeah. Γιατί ήταν στο 4, ακόμα κάτι και φτα, έχει φτάσει να έχει χάσει μία ολόκληρη ποσοστιά μονάδα, yeah. 100 μονάδε βάση. Το... Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει όπως βλέπετε και για τα δικά μας τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Yeah. Δηλαδή η Γερμανία ξαναεπέστρεψε στο 2%. Και να πούμε και κάτι με καμάρι. Ναι. Αν υπολογίσουμε τις διαφορές από την προηγούμενη ημέρα, θα δούμε ότι τη μεγαλύτερη πτώση την είχε η απόδοση του ελληνικού ομολόγου. Πότε, αμέσως μετά την έκδοση. Του δεκαετούς, χθες. Ακριβώς. Προχθές, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω και κάτι άλλο. Το οποίο έχει σχέση κυρίως με τα πακέτα και αυτές τις μεγάλες κινήσεις, όταν βλέπουμε, ειδικά στην ελληνική αγορά, να γίνονται σημαντικές κινήσεις, σημαντικά πακέτα σε ύψος, ας πούμε είδαμε ένα γύρω στα 15 εκατομμύρια που αφορούσε μια τράπεζα, ας πούμε, και κάποιο άλλο που αφορούσε την Μητυλινέος, επίσης πολύ μεγάλο. Λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι μετά από λίγο, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτές οι μετοχές να πάνε πάνω. Μάλιστα. Γιατί για φαντάσου, να έχεις δώσει 12 εκατομμύρια για να αγοράσεις, ας πούμε, σε, μια αλφα, σε ένα αλφα επίπεδο τη μετοχή X ναι. και μετά από 5 μέρες ανόδου, αυτή να σου δίνει ένα 10% απόδοση ή ένα 7% απόδοση. Σαφνικά, ναι. δηλαδή, τι Βγάζει βγάζεις κάποια εκατομμύρια μέσα σε πέντε μέρε. Σιγά που θα καθίσει φρόνιμο και δεν θα τα πουλήσει. Ακριβώ λοιπόν γι' αυτό εκείνοι που έχουν και μετοχέ και τα κεφάλαια, εκείνοι που διαχειρίζονται σε ένα βαθμό, που λέμε οι market makers, τι ε, αποτιμήσει, φροντίζουν ώστε να μην φεύγουν προ τα πάνω αυτέ οι μετοχικέ αξίε. Αυτό δεν σημαίνει κίνδυνο. Σημαίνει απλά άμυνα. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω γιατί. Κάποιοι στέλνουν κάποια mail, ανέστη και μου ζητάνε κάποιες εξηγήσει για πράγματα που εγώ δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένο. Δηλαδή, ποτέ δεν πρόκειται να απαντήσω. Ευχαριστώ όσου το στέλνουν, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να απαντήσω συγκεκριμένα επί συγκεκριμένων μετοχών. Όποιο θέλει αυτό θα το κάνει με τι χρηματιστηριακέ εταιρείε και του διαπιστευμένου. Αναλυτές. Και να διαβάζετε πέρα... Κώστα Ιωαννίδη στην έντυπη ναυτεμπορική και ειδικά εκείνο το μονόστιλο που είναι όλη η σοφία που βγάζει ο Κώστα. Εγώ δηλαδή είμαι φανατικό. Από εκεί ξεκινάω την εφημερίδα, να ξέρει. Τι γράφει εκεί στο δεξιό Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε τώρα να δούμε και τα νόμισμα. Πάμε να δούμε τα νομίσματα να που μα έχει δώσει πριν καταλήξουμε στο χρηματιστήριο. Ακριβώ. Βλέπουμε ότι παραμένει ο δείκτη του δολαρίου στο 102, κάτι ενώ πριν από δύο εβδομάδες ήταν στο 104%. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πήραν απόφαση οι διαχειριστές κεφαλαίων που παίζουν τα νομίσματα πως το 23 δεν θα είναι η χρονιά του δολαρίου, αλλά ίσως θα είναι η χρονιά περιφερειακών νομισμάτων, γιατί όπως βλέπετε και το ευρώ μας δεν έχει ας πούμε είναι αυτό ασθενικό, που λέμε και έχει τη... είναι εκεί μικρές μεταβολίτσες. Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά. Το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Γιατί απλούστατα αλλάζουν οι συσχετισμοί στο παγκόσμιο εμπόριο. Mm. Και γι' αυτό θα το δούμε σιγά σιγά να συμβαίνει διαρκώς. Και κάτι ακόμα. Έχουν σταματήσει πια κάποιοι να μιλάνε για το ότι συρρυκνώνεται ο πληθυσμός της Κίνας. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι σημαντικό εξαιτία αυτή τη συρρήκνωση. Ξέρετε γιατί. Γιατί είμαι παλιό. Και γιατί έχω καταλάβει πω όταν λαδώνει το αντεράκι σε ένα λαό. Άγιο ώρα κι εμεί. Ναι. Όταν υπήρχε η φτώχεια. γινοβολάγαμε παιδιά. Ναι. Όταν άρχισαν να πούμε, να βολεύονται. Και να άρχισομαι... μην στο βιωτικό επίπεδο. Καλό είναι και άστο τα υπόλοιπα ναι. να ζήσω κιόλα. Και έτσι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απειλή για, το, για την παγκόσμια ανάπτυξη. Γιατί, διότι οι Κινέζοι οι ίδιοι πια θα το ρίξουν στην εσωτερική κατανάλωση ναι. και θα συνεχίσουν λοιπόν να αγοράζουν Λουίβ, Βουίτων, Γκούτσι και διότι σε αυτούς άλλωστε οφείλεται η ισχύς που παρουσιάζουν αυτού του είδους Τα οι εταιρεί. προϊόντα βέβαια. Ακριβώς. Τρελή αύξηση βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτή είναι που βάλαν πια λεφτά στο σπιτάκι τους ή μάλλον και τρελά λεφτά εδώ που τα λέμε, και έτσι κάνουν τα έξοδα που ε, κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα το έκαναν οι Κινέζοι. Αυτά όσον αφορά τον πληθυσμό, γιατί έχει υποθεί στην αρχή του Ταβός αυτή η κατάσταση. Αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν κάνει καργάρα, δεν συζητάει κανένα αυτό και συζητάνε το τι θα γίνει όσον αφορά ψαλίδα, ναι. να, να μαζέψουν λίγο την ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους. Άν και... και πάμε να κλείσουμε τώρα με το χρηματιστήριο. Μπράβο. Ε... Πάμε λοιπόν στο δικό μας. Εσείς είχαμε το οποίο... μια εκρηκτική αύξηση του τζίρου στις δημοπρασίες, έτσι. Εσύ το έχει δει, βέβαια, ε... τόσα χρόνια. Αν υπάρχει εξήγηση από αυτού, Κώστα. Φήμε υπάρχουν. Δεν υπάρχει εξήγηση. Mm -hmm. Βεβαίω. Αυτό που εγώ έβλεπα ε, αρκετό καιρό και το επεσήμενα ήταν ότι το κυκλικό ενδιαφέρον, δηλαδή κάποιες μέρες αγοράζονταν 4-5 blue chip βιομηχανικά. Ο, μετά κάνα δύο τράπεζες και τα δύο της ενέργειας. Α, ξαφνικά. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια αθρηστική άνοδο που όμως ποτέ δεν έγινε με μεγάλα βήματα όσον αφορά τους όγκους. Και χθε στις δημοπρασίες, που και αυτό έχει σημασία, χωρίς πακέτα όμως, έγιναν φοβερά μεγάλων όγκων συναλλαγές. Mm -hmm. Κάποιοι είπανε ότι οι dealers που μαζεύανε από τις επιμέρους μετοχές γλυκά ε, ε από τις, με, από, από τις μέρους εταιρείες μετοχές τις περάσανε στο κεντρικό αγοραστή ο οποίος δεν ήθελε να είναι ε, ε, γνωστός από την αρχή. Ναι. Επίσης, κυκλοφόρησε η φήμη που την ξέραμε άλλωστε και την υποπτευόμαστε λόγω το ότι κέρδια, του ότι εμφάνιζαν σημαντικά κέρδη αρκετές συγμένες του 25η πως θα αναβαθμιστούν οι δείκτες που αφορούν οι διεθνείς δείκτες που αφορούν στην ελληνική κεφαλαία αγορά. Mm -hmm. Για μένα η απάντηση δεν είναι σαφής, αλλά εκείνο που πιστεύω είναι ότι έπεσε η ψήφος εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, γιατί η ελληνική αγορά, όπως το έχω επαναλάβει, είναι προστατευμένη. Mm -hmm. Είναι προστατευμένη από εκείνους που δεν θα αφήσουν την ελληνική οικονομία να ξαναγυρίσει πίσω. Έτσι. Και το σημαντικό, αυτό που θέλω να τονίσω, ναι που έχει σημασία μεγάλη ανέστη μου και εσύ νομίζω ότι το θυμάσαι. Mm -hmm. Αυτή την ώρα, με αυτές τις κινήσεις, πού έχει φτάσει η αγορά μας. Να θυμίσω, έχει φτάσει στα επίπεδα του Ιουνίου του 2015. Μάλιστα. Μήπως θυμάται κανένας τι είχε γίνει το 2015. Να σας το πω λοιπόν εγώ, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι άλλοι να το θυμούνται. Από τον Απρίλιο του 2015 έως τις αρχές Ιουνίου του 2015. Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα ήταν στην ανατριχίλα και στην αγωνία. Γιατί? Διότι η συμπεριφορά και η στάση η διαπραγματευτική της νέας κυβέρνησης που είχε προκύψει, θυμίζω είχαμε τα, τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ναι. Είχαν οδηγήσει πολλούς στο να πιστεύουν ότι το Brexit είναι πρώτον πυλόν. Το background, το περίφημο και τα capital controls που ακολούθησαν. Mm, μπράβο. Κατά συνέπεια είμαστε εκεί. Και νομίζω ότι μπορεί μια απλή εξήγηση, καθαρή, να είναι το γεγονός ότι αρκετοί ισχυροί θεσμικοί περίμεναν αυτή την προσέγγιση, γιατί ξέρουν ότι δεν υφίστανται πλέον αυτές οι συνθήκες... Και κατά συνέπεια, με ευκολία μπορεί να περάσει πάνω από αυτά τα επίπεδα, ναι. εάν αποδειχθεί ότι θα υπάρξει σταθερότητα στην ελληνική να το πούμε, έτσι, οικονομία και στην χώρα. Ωραία. Αυτό Κώστα... Αυτό νομίζω ότι είναι η εξήγηση τεχνικά, ναι. στατιστικά και πολιτικά, αλλά στα πολιτικά δεν τα πάω πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και εμεί. Σε ευχαριστώ θερμά. Κώστα, τα λέμε αύριο στο ραντεβού μα στο καθημερινό 10 παραδείγματο. Καλημέρα, καλή δύναμη στην ημέρα σου. Κυρίε και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλο.